Και πάμε, μένουμε στα επιχειρηματικά. Κρατώ την είδηση με την Εθνική Ασφαλιστική, όπου τελικά κατέρευσε, όπως ήταν και αναμενόμενο, η εξαγορά της από την Exim. Πλέον να δούμε αν θα κινηθεί η Εθνική προς τον δεύτερο υποψήφιο, που είναι η Κινέζικη Φοσούν. Και τώρα πάμε να δούμε τι έγινε και στην χθεσινή συνέντευξη τύπου της EY. Μίλησε ο Διευθύνων Σύμβουλος, ο κύριος Παναγιώτης Παπάζογλου, εκεί, ο οποίος εστίασε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις. Κυρίως αυτά τα οποία βλέπουμε και συζητάμε και εμείς εδώ είναι σαφώς το φορολογικό κομμάτι, το οποίο έχει βαρύνει πολύ τις ελληνικές επιχειρήσεις, και μάλιστα είχαμε δει και την έρευνα, την έκθεση μάλλον της Παγκόσμιας Τράπεζας Doing Business 2018, η οποία λίγο πολύ μας είχε πει ότι πάνω από το 50% των κερδών των ελληνικών επιχειρήσεων πηγαίνουν σε φόρους. Να συνδεθούμε με την άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και την συνάδελφο Ελένη Μπότα, η οποία θα μας ενημερώσει. Ελένη, καλημέρα. Καλημέρα, Σοφία. Χθες είχαμε λοιπόν την συνέντευξη τύπου για τον επιχειρηματία της χρονιάς, και εκεί στο πάνελ, στο οποίο βρέθηκαν αρκετοί επιχειρηματίες και εκπρόσωποι της αγοράς, μετέφεραν μία άσχημη εικόνα τόσο όσο αφορά την πορεία της ελληνικής οικονομίας, όσο και τη βαριά φορολογία που βαραίνει τις ίδιες και δεν τους αφήνει να αναπτυχθούν. Όπως είπες και εσύ, ο κύριος Παπάζογλου, ο Διευθύνων Σύμβουλος της EY, είπε ότι χαρακτήρισε καρκίνο τις μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν μεταναστεύσει στις γειτονικές χώρες προκειμένου να αποφύγουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Και επίσης είπε ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες έχουν μεταφέρει τη φορολογική τους έδρα στο εξωτερικό είναι και αυτές που φοροδιαφεύγουν. Ωστόσο, όλοι οι συμμετέχοντες τόνισαν ότι το κράτος, η στάση του κράτους απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις είναι τροχοπέδι για την ανάπτυξή τους. Δεν τους δίνει κίνητρα. Είναι πολύ βαριά η φορολογία την οποία αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να έχουν δώσει έμφαση και στον εξαγωγικό τομέα. Η ζήτηση εδώ στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ χαμηλή. Δεν έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Οπότε, μονόδρομος πλέον για τις ελληνικές επιχειρήσεις είναι οι εξαγωγές. Και μάλιστα βλέπουμε ότι οι εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται, έχουν εξαγωγικό χαρακτήρα, είναι αυτές οι οποίες καταφέρνουν να τα πάνε καλά, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες. Εξαγωγικές εταιρείες, δηλαδή, βλέπουμε και αποτελέσματα τα οποία τώρα αυτές τις μέρες ανακοινώνονται, τα πάνε πραγματικά καλά. Οπότε είναι μια επιλογή αυτή για τις εταιρείες, οι οποίες είναι εδώ στη χώρα μας επιλογή. Δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Ναι. Είναι σημαντική επιλογή, γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχει, τουλάχιστον από ό,τι είπαν, δεν υπάρχει καθόλου σημάδια βελτίωσης, παρά τις διάφορες μελέτες και έρευνες και εκθέσεις που μπορεί να βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας. Αυτό που εισπράττουν εκείνοι είναι ότι δεν υπάρχει βελτίωση. Το εξωτερικό, λοιπόν, οι χώρες του εξωτερικού είναι διέξοδος για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Όμως, εδώ, Σοφία, να σημειώσουμε κάτι, ότι οι ξένοι ακόμη είναι επιφυλακτικοί απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Μας είπε, και εδώ θέλω να το αναφέρω γιατί έχει ένα ενδιαφέρον, ναι, ο κύριος Λακασάς, που είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Olympia Electronics, μας μετέφερε ένα περιστατικό το οποίο συνάντησε με έναν νορβηγό επενδυτή, ο οποίος όταν του είπε ότι εγώ είμαι στην Ελλάδα, η παραγωγή μου και η δραστηριότητά μου είναι στην Ελλάδα, τότε τον ρώτησε, μα η Ελλάδα είναι γνωστή μόνο για τα 3S. Και όταν τον ρώτησα, είπε ο κ. Λακαθάς, ότι ποια είναι αυτά, είπε το σεξ και σαν. Δεν ήταν γνωστό για κάτι άλλο η Ελλάδα. Το ίδιο είπαν και οι άλλοι επιχειρηματίες, ο κ. Καντόνιας, ο αντιπρόεδρος της Cosmos Aluminium. Τους είπε ότι πρόσφατα ένας ξένος επιχειρηματίας είπε ότι δεν μοιάζεται με ελληνική επιχείρηση, αλλά με ευρωπαϊκή. Και όπως είπε, ήταν κάτι το οποίο με πείραξε, αλλά και ενδεικτικό πώς μας βλέπουν οι ξένοι. Μάλιστα. Αυτό μας δείχνει, Ελένη, ότι ναι, μεν υπάρχουν κάποιοι οποίοι σε αυτή τη φάση κοιτούν την Ελλάδα για επενδύσεις. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι περισσότερο κερδοσκοπικά κεφάλαια μπαίνουν στην Ελλάδα. Περιμέναμε κάτω μακροπρόθεσμο. Ωστόσο, αυτό το οποίο μας λες, μας δείχνει ότι υπάρχει μεγάλο σκεπτικισμός, και όχι μόνο αυτό. Υποτιμούν τις ελληνικές επιχειρήσεις με τις δηλώσεις που μετέφεραν οι επιχειρηματίες που μόλις μας ανέφερες. Είναι επιφυλακτική η ξένη, ακριβώς απέναντι στις ελληνικές επιχειρήσεις. Θετικά μηνύματα ακούστηκαν για να κλείσουμε από την συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου, τη χθεσινή συνέντευξη τύπου της EY.
Θετικά μηνύματα όχι και τόσο, η αλήθεια είναι. Και σε ερώτηση αν βλέπουν φως στο τούνελ, είπανε ότι προς το παρόν όσο η φορολογία είναι τόσο υψηλή και τώρα έχει προστεθεί και οι γεωπολιτικές εξελίξεις που προκαλούν μια ανασφάλεια στους επιχειρηματίες, τα πράγματα είναι λίγο αυτό δυσκολεύει ακόμα άσχημα και περισσότερο δεν την βλέπουν κατάσταση. φως στο τούνελ, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, μην βάλουμε και τον τραπεζικό δανεισμό και την στήριξη των ελληνικών τραπεζών προς τις επιχειρήσεις, η οποία εξακολουθεί να είναι ανύπαρκτη και πλέον και οι ίδιες οι επιχειρήσεις πιέζουν και για να χρηματοδοτήσει και για μείωση επιτοκίων. Εν πάση περιπτώσει, είναι πολλά τα αρνητικά. Κρατάμε αυτά που μας είπες. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη, για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια.